Φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια της χώρας μας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε την εναντίωσή μας στα σχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του ασύλου και την οριστική διάλυση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης. Η Νέα Δημοκρατία, με το που ανέλαβε δράση, επιτέθηκε στην εκπαίδευση και την έρευνα, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση για την υλοποίηση των σχεδιασμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΣΑ. Ανάμεσα στις πρώτες πράξεις της κυβέρνησης ήταν η απόσπαση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πράξεις που δείχνουν την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη, μένοντας ταυτόχρονα πιστοί και αυτοί όπως και οι προηγούμενοι στους στόχους που επιβάλλουν και απαιτούν τα πραγματικά αφεντικά. Τα 14 σημεία του νέου νόμου για τα πανεπιστήμια, που μόλις χτες ανακοίνωσε η νέα Υπουργός Παιδείας, συνεχίζουν το έργο των νόμων Γιαννάκου, Διαμαντοπούλου, Γαβρόγλου και δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για τις στοχεύσεις του. Σύμφωνα με τις νέες εξαγγελίες, ο νέος νόμος ενισχύει την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων με την παράδοση ό,τι έχει απομείνει από τη φοιτητική μέρημνα στον ιδιωτικό τομέα μέσω ΣΔΙΤ και τη για άλλη μια φορά αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας στον ΕΛΚΕ. Με τον όρο εξωστρέφεια δηλώνει ότι θα ισχυροποιήσει τη σύνδεση με την αγορά και την πρόσβαση στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, μέσα από την εμπεριβαρυνματοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, μέσα από τα διαφόρων ταχυτήτων και επιπέδων προγράμματα σπουδών, μέσα από την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ξεκαθαρίζει ότι εκπαίδευση και έρευνα θα αντιμετωπίζονται ως εμπορικά προϊόντα με τη βοήθεια κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για προγράμματα μεταπτυχιακών, ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα εξαποστάσεως εκπαίδευσης, θερινά και χειμερινά σχολιά και την υλοποίηση πατεντών και επιστημονικών ιδεών. Την ίδια ώρα, στο όνομα της δίθεν αυτονομίας και σε συμφωνία με το πόρισμα διαλόγου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αποδεσμεύει κι άλλο το κράτος από την παροχή υψηλού επίπεδου δωρεάν και δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Μεταφέρει την ευθύνη του σχεδιασμού σε ανεξάρτητη αρχή, στην ΑΔΥΠ. Ξεκαθαρίζει ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, με τη βοήθεια κατάλληλων κριτηρίων, θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και την ένταση της διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης πανεπιστημίων, πτυχίων και αποφύτων. Εντείνει την καταστολή και τον αυταρχισμό, όπως φαίνεται και από την πρεμούρα τους για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Οι προσχηματικοί λόγοι που προβάλλουν για την κατάργηση του ασύλου είναι ανυπόστατοι. Τα ναρκωτικά, το λαθρεμπόριο είναι γενικότερα κοινωνικά φαινόμενα, που εάν ήθελαν οι εκάστοτες κυβερνήσεις θα τα είχαν αντιμετωπίσει. Δεν γελιόμαστε. Με την κατάργηση του ασύλου επιζητούν να συγγύσει κάθε φωνή διαμαρτυρίας, να πάψει κάθε μορφή οργανωμένης αντίστασης στις επιχειρούμενες αναδιαρθρώσεις για την ολοκλήρωση του στόχου για ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση. Επιδιώκουν να κόψουν το δεσμό ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και την κοινωνία, το φοιτητικό και το λαϊκό κίνημα, και να επιβάλλουν ως μόνη διεπαφή του πανεπιστημίου με την κοινωνία το δεσμό ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και τις επιχειρήσεις. Σε αυτή τους την προσπάθεια θα μας βρουν απέναντί τους. Η σημερινή συγκέντρωση το αποδεικνύει. Καλούμε κάθε έναν πανεπιστημιακό καθηγητή, εργαζόμενο, φοιτητή, να εναντιωθεί οργανωμένα σε αυτή την προσπάθεια, να παλέψει μέσα από το σύλλογό του για το πανεπιστήμιο που πραγματικά έχουμε ανάγκη σήμερα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι του ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών, των τεχνικών, των διοικητικών υπαλλήλων, έχουν χρέος να περιφρουρήσουν το πανεπιστημιακό άσυλο και τις ακαδημαϊκές ελευθερίες. Μπορούν να το κάνουν, αν πρώτα αποκαταστήσουν το πραγματικό τους νόημα. Διεκδικούμε παιδεία και έρευνα στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και όχι των επιχειρήσεων. Φοιτητική μέρημνα με σύγχρονες προδιαγραφές για να ζωντανέψουν οι εστίες και οι πανεπιστημίου πόλης, με δράσεις και πρωτοβουλίες φοιτητών. Μόνιμο προσωπικό για αποτελεσματική φύλαξη και καθαριότητα. Προσλήψεις μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού για τον ουσιαστικό και με επιστημονικά κριτήρια εξυγχρονισμό και εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών, με μαθήματα που παρακολουθούν τις εξελίξεις και προσφέρουν επιλογές στους φοιτητές του 21ου αιώνα. Αύξηση της χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών. Κάτω τα χέρια από το άσυλο.